κορέθουν να μεγαλώνει, δεν μπορεί να μικραίνει το νοσοκομείο. Κάθε άλλο παρά αδιάφορους θα μπορούσαν να αφήσουν τους ίδιους τους κατοίκους του Ρεθύμνου οι ραγδαίες εξελίξεις που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στο ένα και μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού. Οι μαζικές παραιτήσεις γιατρών της πρώτης γραμμής από τη μία πλευρά και η συνεχής υποβάθμιση του ιδρύματος από την άλλη προκαλούν στην κοινωνία έντονο προβληματισμό για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση από εδώ και πέρα. Αρκετοί μάλιστα είναι εκείνοι που υποστηρίζουν πως οι αποδοχές των νοσοκομιακών γιατρών θα πρέπει να ενισχυθούν και μάλιστα γενναία, ώστε να καταφέρει το ΕΣΥ να αντέξει και να μην χάσει το έμψυχο δυναμικό του. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, θα πρέπει στο άμεσο μέλλον να λυθούν, να εφαρμοστούν διάφορες καινοτομίες. Απογοητευτικό. Non comments. No comments. Τι να πω. Λόγια δεν έχετε πλέον να πείτε. Όχι, όχι. Είναι δύσκολο. Στο Ρέθυμνο έχουμε και το ντεζαβαντάζ ότι δεν υπάρχει καμιά ιδιωτική κλινική. Συνεπώς, όλα τα περιστατικά εκεί καταλήγουν από τα πιο ελαφριά ως τα πιο σοβαρά. Προσωπικά βέβαια όσες φορές έχει χρειαστεί να χρησιμοποιήσω τις υπηρεσίες του, πραγματικά θεωρώ την προσπάθεια των ανθρώπων εκεί αξιοθαύμαστη και υπεράνθρωπη. Μας προβληματίζει φυσικά. Ενδεχομένως κάποιος δικός σας ηλικιωμένος άνθρωπος να χρειαστεί υπηρεσίες υγείας. Θα θέλαμε βελτίωση. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση αν τυχόν δεν δοθούν σωστές αμοιβές σε νοσοκομιακούς γιατρούς, ώστε να μπορούν να εργαστούν αξιοπρεπώς. Τώρα που το υπάρχον νοσοκομείο περνά καθημερινά από 40 κύματα για να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή, πολίτες του Ρεθύμνου αξιώνουν όχι μόνο την ενίσχυσή του με τον απαραίτητο αριθμό υγειονομικών, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου νοσηλευτικού ιδρύματος που θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών. Έχουμε ανάγκη επέκτασης και πιο μεγάλου νοσοκομείου παρά τη διάλυση. Έτσι το θέμα και εμείς. Ένα καινούριο νοσοκομείο θα ήταν το καλύτερο επίτευγμα για το νομό μας. Προσωπικό φαντάζομαι. Προσωπικό για όλους τους πολίτες του Ρεθύμνου. Εγώ είμαι άτομα με θέμα υγείας και προβληματίζομαι. Έχει τύχει να πάτε στο νοσοκομείο να ψάχνετε κάτι και να μην βρείτε? Όχι, δεν έχει τύχει να ψάχνω κάτι και να μην το βρω. Τα έχω βρει πάντα. Αυτά που θέλω. Απλώς θα αργούν. Θα κάθεστε πολλή ώρα. Στο μεταξύ, λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή του μεγάλου πανρεθυμιώτικου συλλαλητηρίου που έχει προγραμματιστεί στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας με αφετηρία το Δημαρχείο της Πόλης, σήμερα οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του νηπιαγωγείου και δημοτικού ρουσοσπιτίου, του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Πόλης, του 2ου Δημοτικού Ατσιποπούλου, του νηπιαγωγείου και δημοτικού Σταυρωμένου, του Δημοτικού Σχολείου Πλακιά, αλλά και του 3ου Λυκείου Ρεθύμνου, ζητούν με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν να σταματήσει εδώ και τώρα η διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας.